Αυτό χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη στήριξη και βοήθεια από εμάς. Εμείς οι Έλληνες πραγματικά έχουμε δώσει την ψυχή μας και την καρδιά μας. Μάλιστα. Και το μυαλό μας είναι εκεί. Πάμε παρακάτω. Ο Λάζος Μαντικός λοιπόν, θα πάμε να τον βρούμε. Βεβαίως. Είναι έτοιμη η αποστολή βοήθειας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με τον Αντένα να φύγει. Καλημέρα σας. Να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στον πρόεδρο. Λάζο, κατευθείαν στον πρόεδρο. Καλημέρα σας, κυρία Αναστασοπούλου, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Όπως βλέπετε, τα φορτηγά μας είναι έτοιμα. Έχουμε περίπου 40 τόνους υλικό ανθρωπιστικής φύσης. Έχουμε σκηνές οικογενειακές αρίστου τύπου. Έχουμε στρώματα, έχουμε μάλινες κουβέρτες, έχουμε κρεβάτια εκστρατείας. Έχουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, έχουμε είδη προσωπικής υγιεινής, είδη σύτησης, έχουμε υπόδυσης και ένδυσης, όλα σε καινούργια κατάσταση. Πηγαίνουμε οδικώς, θα χρειαστούμε περίπου 3,5 ημέρες για να παραδώσουμε μέσα στην πληγήσα περιοχή, στο κέντρο που έχει αναπτύξει η Ερυθρά Ημισέλληνος, με όλες τις πλέον ακριβείς διαδικασίες παράδοσης, αποθήκευσης και στη συνέχεια χρήσης. Ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι απόλυτα απεπισμένος ότι και το τελευταίο τεμάχιο θα χρησιμοποιηθεί εκεί που πρέπει. Ευχαριστούμε θερμά και πάλι τον Όμιλο Αντένα για την τεράστια υποστήριξη καθημερινά και συνεχώς που μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε ένα έργο πολύ δύσκολο. Οι αποστολές μας θα είναι πάρα πολλές, συνεχείς, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων, όπως ξέρετε, είναι τεράστιες και πολύχρονες. Κύριε Πρόεδρε, έχει να πολύ σας ευχαριστήσουμε, μεγάλη σημασία να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τόπο. Επιστρέφουμε, Γρηγόρη μου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Αντένα, του Θοδωρή Κυριακού, να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία με τον Αντένα, με αυτές πραγματικά τις εντυπωσιακές εικόνες που βλέπουμε και που θα συνεχίσουμε. Βέβαια. Συνεχώς θα εξελίσσεται αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Μαζί μας.